Διαβάσουμε τη σελίδα 884, είναι από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιον, κεφάλαιον 5, εψιλον και εδάφιο 21. Εψιλον κεφάλαιο, 21 εδάφιο. Και αφού ο Ιησούς διεπέρασε πάλιν εν το πλοίο εις το πέραν, συνήχθη προς αυτόν όχλος πολλής και το πλησίον της θαλάσσης. Και ειδού έρχεται εις των αρχισυναγόγων ονόματι Ιάιρος, και ειδών αυτόν πίπτει προς τους πόδας αυτού και παρεκάλει αυτόν πολλά, λέγον ότι το θυγάτριόν μου πνέει τα λίσθια, να έλθεις και να βάλεις τα σχήρα σου επ' αυτήν, δια να σωθεί και θέλει ζήσει. Και πήγε μετ' αυτού και ακολούθη αυτόν όχλος πολλής και συνέθλιβε αυτόν. Και γινή της έχουσα ρίση αίματος 12 έτη, και πολλά παθούσα υπό πολλών ιατρών και δαπανίσασα πάσαν την περιουσίαν αυτής και μηδέν ωφεληθείς, αλλά μάλλον εις το χείρον ελθούσα, ακούσασα περί του Ιησού, ήλθε μεταξύ του όχλου όπισθεν και ήγκισεν το ημάτιο αυτού, διότι έλεγεν ότι και αν τα ημάτια αυτού εγγύσω θέλω σωθεί. Και ευθύς εξηράνθη η πηγή του αίματος αυτής και αισθάνθη εν το σώματι αυτής ότι ιατρεύθη από της μάστιγος. Και ευθύς ο Ιησούς νοήσας εν εαυτό την δύναμη την εξελθούσα απ' αυτού, στραφίσεν το όχλο, έλεγε τι σύγκισε τα ημάτια μου, και έλεγε προς αυτόν η μαθηταί αυτού, βλέπεις τον όχλο συθλίβοντάσαι και λέγεις τι μου ήγκισε, και περιέβλεπε δια να είδη την πράξασα τούτο. Η δε γινή φοβηθήσα και τρέμουσα, επειδή ήξευρε τι έγινε επ' αυτής, ήλθε και προσέπεσεν εις αυτόν και είπε προς αυτόν πάσαν την αλήθειαν. Ο δε είπε προς αυτήν, θύγατερ, η πίστη σου σε έσωσε. Ήπαγες ειρήνην και έσω υγιής από τις μάστιγός σου. Ενώ αυτός ελάλει έτη, έρχονται από του αρχισυναγόγου λέγοντες ότι η θυγάτρη σου απέθανε. Τι πλέον ενοχλείς των διδάσκαλων? Ο δε Ιησούς ευθύς ότε ήκουσε τον λόγον λαλούμενον, λέγει προς τον αρχισυνάγωγον, μη φοβού, μόνο πίστευε. Και δεν αφήκεν ουδέν να ακολουθήσει αυτόν, ημί των Πέτρων και Ιάκωβων και Ιωάννην, των αδελφών του Ιακώβου. Και έρχεται εις τον οίκον του αρχισυναγώγου και βλέπει θόρυβον κλαίοντας και αλαλάζοντας πολλά. Και εισελθόν λέγει προς αυτούς, τι θορυβήστε και κλαίετε, το παιδίον δεν απέθανε, αλλά κοιμάται και καταιγέλουν αυτόν. Ο δε αφού εξέβαλε άπαντας, παραλαμβάνει τον πατέρα του παιδίου και τη μητέρα και τους μεθεαυτού και εισέρχεται όπου έκειτο το παιδίον. Και πιάσα στην χείρα του παιδίου, λέγει προς αυτήν, τα λιθακούμι, το οποίον μεθερμινευόμενον είναι κοράσιον συλλέγω σηκώθητη. Και ευθύς εσηκώθη το κοράσιον και περιεπάτη, διότι το 12 ετών. Και εξεπλάγησαν με έκπληξη μεγάλη και παρήγγειλαν εις αυτούς πολλά, να μη μάθει κανείς τούτο, και είπε να δοθεί σε αυτήν να φάγει. Και εξήλθεν ο κήθεν και ήλθεν εις την πατρίδα αυτού και ακολουθούσαν αυτόν οι μαθηταί αυτού, και ότε ήλθε το Σάββατον ήρχισε να διδάσκει εν τη συναγωγή και πολλοί ακούοντες εξεπλήττοντο και έλεγον πόθεν εις τούτον ταύτα και τι ειδωθήσα η σοφία ειδωθήσα εις αυτόν ώστε και θαύματα τι αυτά γίνονται δια των χειρών αυτών. Δεν είναι ούτως ο τέκτον ο Υιός της Μαρίας, αδελφός δε του Ιακώβου και Ιωσή και Ιούδα και Σίμωνος? Και δεν είναι αδελφέ αυτού εντάφθα παροιμήν? Και σκανδαλίζονται εν αυτό. Έλεγε δε προς αυτούς ο Ιησούς, ότι δεν είναι προφήτης άνευ τιμής ημί εν τη πατρίδη αυτού και μεταξύ των συγγενών και εν τη οικία αυτού. Και δεν είναι δύνατο εκεί ουδέν θαύμα να κάνει, ημί ότι επί ολίγους αρρώστους επιθέσας τας χείρας εθεράπευσεν αυτούς και θαύμαζεν δια την απιστίαν αυτών και πυρήρχε το τασκόμας κύκλο διδάσκων. Εθαύμαζε για την απιστία των ανθρώπων. Και είναι πράγματι αξιοθαύμαστο να βλέπεις ανθρώπους να μην πιστεύουν σε αυτόν ο οποίος έχει δημιουργήσει τα πάντα και η φύση ακόμη δοξάζει το Θεό για την τέλεια ισορροπία που έχει μόνο ο Θεός δημιουργήσει το σύμπαν
το πλανητικό μας σύστημα, τη ζωή μας, το σώμα μας, είναι να θαυμάζει κανείς για τους ανθρώπους που δεν μπορούν να πιστέψουν για το Δημιουργό και για την αγάπη του Θεού που απέστειλε τον Ιησού Χριστό. Αλλά η Γραφή λέει ότι αν το Ευαγγέλιο ημών, γιατί εξηγεί τα πάντα ο Λόγος του Θεού, αν το Ευαγγέλιο ημών είναι και καλυμμένον, εις τους απολυμμένους είναι και καλυμμένον, τον οποίον απίστων όντων, επειδή είναι άπιστοι, ο άρχοντας του κόσμου τούτου, ο διάβολος, τον οποίον είναι παραδεδομένα τα πάντα για την αμαρτία και την ανομία των ανθρώπων, ο άρχοντας του κόσμου τούτου, ο διάβολος, ετύφλωσε το νου και έκαμε τον άνθρωπο φυτό, να μην ακούει, να μην βλέπει, να μην αισθάνεται, να μην μπορεί να αντιληφθεί το Ευαγγέλιο της δόξης και της σωτηρίας των ανθρώπων, να μην μπορεί να αντιληφθεί την αιώνια ζωή, να μην μπορεί να αντιληφθεί την αγάπη του Θεού Πατρός, τη κρίμα, τη χάρη του Ιησού Χριστού, τη κρίμα και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Απίστων όντων, ο Θεός του κόσμου τούτου, ο διάβολος, ετύφλωσε τον νου. Και είναι ο άνθρωπος πια φυτό, όπως λένε. Ζει, αλλά δεν ζει. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Εφεσίους λέγει «Και εσάς όντας νεκρούς δια τας παραβάσεις σας και τας αμαρτίας σας, εις τας οποίας περιπατήσατε κάποτε κατά το πολίτευμα του κόσμου τούτου και τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος του πνεύματος, το οποίο αναργεί σήμερα εις τους ιούς της επιθείας, νεκροί όντες πιστέψατε με μια πίστη απλή», όπως ακριβώς χωρίς πίστη δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος. Εάν δεν εμπιστεύομαι ότι το αυτοκίνητό μου θα με πάει και δεν θα με αφήσει, δεν μπαίνω μέσα. Αν δεν εμπιστεύομαι ότι το αεροπλάνο είναι σε καλή κατάσταση να με φτάσει στον προορισμό μου, δεν μπαίνω μέσα. Και ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει αυτή την απλή φυσική πίστη, έχει ψυχολογικό πρόβλημα. Έχει φοβίες, αγωνίες, ρυποφοβία, κλειστοφοβία, υψοφοβία, ο κάθε φύσεως φοβία, επειδή έχει έλλειψη φυσικής πίστης. Και έρχεται ο Θεός και λέει, δώσ' μου την καρδιά σου, με αυτή τη φυσική πίστη πίστεψε ότι εγώ έστειλα τον Ιησού Χριστό για να σε ευλογήσει, για να σε σώσει. Και όσοι από εμάς ακούσαμε αυτό το λόγο και μπορεί να μην πιστέψαμε αλλά δοκιμάσαμε, είπαμε, λες πράγματι ο Χριστός να είναι ζωντανός, ανεστημένος? Λες πράγματι ο Ιησούς Χριστός να είναι παρόν, να μ' ακούει? Λες πράγματι ο Ιησούς Χριστός να μ' αγαπάει? Λες πράγματι ο Ιησούς Χριστός να έχει ετοιμάσει στον ουρανό βασιλεία αιώνια για μένα? Ας το δοκιμάσω. Και μπήκαμε σε ένα δωμάτιο, κλείσαμε την πόρτα και είπαμε, αν ζεις, έλα στη ζωή μου. Και ήρθε, γιατί είναι πιστός ο υποσχεθής. Να αρνηθεί τον εαυτό του δεν δύναται. Δια της απιστίας όμως, ο άνθρωπος χάνεται, ταλαιπωρείται, είναι εχμαλωτισμένος από τις φοβίες του, από τα πάθη του, από τις αδυναμίες του, από τα λάθη του, από τις αγωνίες του, εχμαλωτισμένος από τον διάβολο, και ενώ έρχεται ο ελευθερωτής του στρέφει την πλάτη με την απλή σκέψη, δεν πιστεύω. Είναι σαν να έρχεται ο λογαριασμός της εφορίας στο σπίτι σου, να τον βλέπεις και να λες, τον σκίζω γιατί δεν το πιστεύω. Ναι, αλλά θα έρθουν οι συνέπειες. Και όταν ο άνθρωπος δεν πιστεύει, έρχονται οι συνέπειες στη ζωή του. Ζει μέσα στις συνέπειες της απιστίας του. Ταλαιπωρείται μέσα στις συνέπειες της απιστίας του. Ιδιαίτερα τις έσχατες αυτές οι μέρες που οι καιροί είναι κακοί.
αλλά ο Κύριος μας αποκαλύπτει ότι δεν υπάρχει προφήτης άνευ τιμής παρά μόνο στην πατρίδα του, μέσα στην οικογένειά του και ανάμεσα στους συγγενείς του. Γι' αυτό και οι συμπατριώτες του εκεί στη Ναζαρέτ, γι' αυτό και ονομάστηκε Ναζωραίος, όταν είδαν να μιλάει με σοφία, με σύνεση, όταν είδαν να κάνει θαύματα πολλά και δυνάμεις ουράνιες να ενεργούνε δι' αυτού και εις αυτόν, εξεπλάγησαν, αλλά δεν κατάλαβαν τίποτα γιατί δεν πίστεψαν. Εξεπλάγησαν, πώς αυτόν τέτοια πράγματα. Αλλά επειδή δεν πίστεψαν, απάντηση δεν πήραν στην απορία τους. Τι συμβαίνει? Γιατί αυτοί προσεύχονται? Γιατί αυτοί δοξάζουν? Τι συμβαίνει? Γιατί έχουμε γνωρίσει Θεό αληθινό και ζωντανό, αδερφοί. Γιατί έχουμε γνωρίσει Ιησούν Χριστόν Κύριον, που θεραπεύει. Μας έχει θεραπεύσει από πολλές και βαριές αρρώστιες, που σώζει, που ελευθερώνει, που αποκαθιστά οικογένειες, αλλά ιδιαίτερα, αδερφοί, που μας αναγέννησε και μας βάφτισε με Πνεύμα Άγιο. Και αυτά τα οποία διαβάζουμε στη Γραφή τα ζούμε κιόλας. Αυτά που μας υπόσχεται ο Θεός τα απολαμβάνουμε. Και αυτά που συνεχίζει να μας υπόσχεται ο Θεός και σήμερα θα τα απολαμβάνουμε μέχρι να έρθει να μας παραλάβει. Και ενώ η κοντινή του, η πιο κοντινή του, πιο κοντινή δεν γινόταν, επειδή δεν πίστευσαν, δεν κατάλαβαν τι συμβαίνει, δεν κατάλαβαν γιατί γίνονται όλα αυτά, δεν κατάλαβαν τίποτα, γιατί ετύφλωσε το νου τους για την απιστία τους ο διάβολος. Να όμως ένας αρχισυνάγωγος, άρχοντας των Φαρισαίων, οι οποίοι έλεγαν τον Ιησούν Χριστόν αιρετικό, έλεγαν ότι δημιουργεί αίρεση των Ναζωραίων, όταν είδε το παιδί του 12 ετών να πνέει τα λίσθια, να πεθαίνει, και είχε ακούσει ότι ο Ιησούς Χριστός θεραπεύει πάσα νόσων και πάσα ασθένεια, είχε την έμπνευση από το Θεό, την αποκάλυψη από το Θεό, να ξεχάσει τα αρχοντιλίκια του, καθώς ήταν αρχισυνάγωγος και μέγας άρχων των Ιουδαίων, μπροστά στο να βλέπει το παιδί του να χάνεται, να πάει σε αυτόν που μόνο, που μόνος μπορεί να τον σώσει. Αδερφοί αγαπητοί, αυτό είναι αποκάλυψη Θεού. Σήμερα χρειαζόμαστε βοήθεια άνωθεν. Και όχι μόνο εμείς, όλοι οι άνθρωποι. Αλλά θα απολαύσουν την άνωθεν βοήθεια μόνο αυτοί που θα πιστεύσουν ή εν πάση περιπτώσει θα δοκιμάσουν τον Χριστό. Γι' αυτό τι λέει ο Θεός, δοκιμάσατε με. Και αν δεν ανοίξω τους καταράκτες του ουρανού να εκχαίω την ευλογία μου, ώστε να μην υπάρχει τόπος να θέσετε σε αυτήν, τότε φύγετε, εγκαταλείψτε με. Ο αρχισυνάγωγος λοιπόν, τρέχοντας να προλάβει, μαθαίνει που βρίσκεται, τον βλέπει από μακριά, πέφτει στα πόδια του και τον παρακαλούσε πάρα πολύ, λέγοντας το κορίτσι μου πεθαίνει, έλα να βάλεις τα σχήρα σου σε αυτήν, θα σωθεί και θα ζήσει. Πεθαίνει, μόνο εσύ μπορείς να βάλεις το χέρι σου επάνω της, να τη θεραπεύσεις και να ζήσει. Έχει καταλάβει. Έχει καταλάβει αυτά που οι άπιστοι δεν μπόρεσαν ποτέ να καταλάβουν. Γιατί μέσα του δημιουργήθηκε και πίστη, αλλά και ελπίδα ότι θα τον πλησιάσει. Πίστη ότι μπορεί και ελπίδα ότι θέλει. Και ο Κύριος
ανταποκρίθηκε άμεσα στους εξητούντας αυτόν καθώς συνηθίζει σε αυτόν που τον εξεζήτησε. Την ίδια όμως εκείνη στιγμή, ανάμεσα σε όχλους πολλούς που είχαν μαζευτεί και πάντοτε μαζεύονται όχλοι, αλλά μαζεύονται και μαθητές. Ο όχλος είναι αυτός που έρχεται να πάρει, οι μαθητές είναι αυτοί που έρχονται να γνωρίσουν τον Ιησού Χριστόν και να μάθουν. Ο όχλος είναι αυτός που θέλει και οι μαθητές είναι αυτοί που πιστεύουν. Ανάμεσα λοιπόν στους όχλους τους πολλούς υπήρχε και μία γυναίκα που για 12 χρόνια έπασχε από συνεχόμενη αιμορραγία. Μετά από 12 χρόνια αιμορραγίας καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση ήταν, αδυναμίας, αδύνατη, εξαντλημένη, ταλαιπωρημένη και απελπισμένη, γιατί σε όλα αυτά τα 12 χρόνια είχε πάει σε όλους τους γιατρούς. Τέλεια απελπισία. Κανένας δεν μπορεί να με βοηθήσει. Μέχρι που κάπου άκουσε, κάποιος της είπε, κάτι ήρθε σε γνώση, ότι υπάρχει κάποιος που μπορεί να σε θεραπεύσει. Δεν είναι γιατρός, αλλά είναι ο γιατρός των γιατρών. Και αμέσως ελπίδα άστραψε στην καρδιά της. Θεωρείται ότι την εποχή εκείνη με το Μωσαϊκό νόμο σύμφωνα, σύμφωνα με το Μωσαϊκό νόμο ακάθαρτη, η γυναίκα που είχε αιμορραγία. Το έμαθε και αυτό, το ήξερε και αυτό. Γι' αυτό και σκέφτηκε, δεν θα πάω να του ζητήσω να μ' αγγίξει, γιατί θεωρούμε ακάθαρτη σύμφωνα με τον Μωσαϊκό νόμο. Αλλά θα πάω να αγγίξω εγώ το ημάτιό του και φτάνει αυτό για να θεραπευθώ. Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί, ότι η πίστη και η ελπίδα δημιουργούν διέξοδα στα αδιέξοδα. Μα δεν μπορώ να πάω να έρθει σε μένα. Δεν θα πάω για να έρθει σε μένα, θα πάω για να πάω εγώ σε αυτόν. Αμήν. Σήμερα να πάμε εμείς σε αυτόν αδερφοί. Μόνο να αγγίξω τα ημάτια του θα θεραπευθώ. Μόνο. Και πλησίασε, λέει η Γραφή, και ήλθε μεταξύ του όχλου όπισθεν του Ιησού, ήγγισε το ημάτιό του και ευθύς εξηράνθη η πηγή του αίματος αυτής και αισθάνθη το σώματι αυτής ότι ιατρεύθη από τις μάστιγος. Ένα άγγιγμα φτάνει να θεραπευθεί από τη μάστιγά της. Ένα άγγιγμα όχι του Χριστού προς αυτήν, αλλά τις ασθενούς προς αυτόν. Ένα άγγιγμα πίστης, ένα άγγιγμα ελπίδας. Φτάνει μόνο τα ημάτια του να αγγίσω και θα σωθώ. Άγγιγμα πίστης, ελπίδας, που θα έχει εξάποντες άμεσα αποτελέσματα. Άμεσα αποτελέσματα. Δεν είναι μετά από 50 χρόνια θα με θεραπεύσει. Δεν είναι άντε και καλή ψυχή. Είναι εδώ και τώρα, όπως λένε οι άνθρωποι, ο Κύριος ενεργεί. Ο Κύριος όμως κατάλαβε αυτό που δεν κατάλαβε κανένας άλλος, ότι εξήλθε δύναμης εξ αυτού. Νοήσασε νεαυτό την δύναμη την εξελθούσα από αυτού. Δηλαδή όταν πλησιάζεις τον Χριστό με πίστη, η δύναμη του Θεού εξέρχεται προς Αυτόν. Προς Αυτόν που πλησιάζει τον Ιησού Χριστόν με πίστη. Νοήσας λοιπόν ότι εξήλθε δύναμη από Αυτόν, στραφή στον όχλο έλεγε, ποιος μου άγγιξε τα ημάτια? Ποιος μου άγγιξε τα ημάτια? Και έλεγον προς αυτόν οι μαθητέ αυτού, όχι μόνο οι όχλοι αλλά και οι μαθητέ, μα τι είναι αυτά που λες? Εδώ σε συνθλίβουν οι άνθρωποι και εσύ λες ποιος μου άγγιξε τα ημάτια. Άλλο είναι το να συνθλίβω
και άλλο να αγγίζω με πίστη. Το να ανάβω καντήλια και κεριά και χρυσάφια και ασήμια δεν έχει δύναμη. Το να πλησιάσω το Χριστό με πίστη, παίρνω τη δύναμη του Θεού. Αμήν. Είναι ωραία μέρα σήμερα, αδερφοί. Ο Θεός μας προσκαλεί να τον αγγίξουμε σήμερα με πίστη, με ελπίδα και με αγάπη. Και η γυναίκα φοβηθήσα και τρέμουσα, γιατί ήξερε τι έγινε μέσα της, τη θεραπεία της δηλαδή, προσέπεσε εις αυτόν και είπε προς αυτόν όλη την αλήθεια. Τώρα πια δεν είναι μοιασμένη, δεν είναι ακάθαρτος, γονάτισε μπροστά του, του είπε την αλήθεια και ο Κύριος της είπε αυτή την αλήθεια που θέλει να μας πει και εμάς σήμερα. Η πίστη σου σε έσωσε. Έχουμε ανάγκη βοηθείας, θέλουμε βοήθεια. Η πίστη σου σε έσωσε. Γι' αυτό πρόσθεσε σε μας πίστη, Χριστέ μου, σε παρακαλώ. Δώσε μας πίστη. Πήγαινε σε ειρήνη, πάει τώρα η ταραχή, γιατί όταν σώζει ο Χριστός, φεύγει η ταραχή, φεύγει ο φόβος, φεύγει η αγωνία, φεύγει η μέρημνα, φεύγει η αρρώστια. Πήγαινε σε ειρήνη και έσω υγιής από τις μάστιγός σου. Πλήρης ελευθερία. Μόνο όποιον ο Χριστός ελευθερώσει είναι πραγματικά ελεύθερος. Όλοι οι άλλοι δεν είναι ελεύθεροι. Μην νομίζετε, αδερφοί, ότι βλέπετε ανθρώπους ελεύθερους έξω. Δεμένοι, εχμαλωτισμένοι είναι. Από φιλοδοξίες, από φιλαργυρία, από πλεονεξία. Είναι φοβερό το δέσιμο της φιλαργυρίας και της φιλοδοξίας και της πλεονεξίας. Το έχω ζήσει πολλά χρόνια από τότε που πίστεψα. Είναι φοβερό το δέσιμο. Μόνο όποιον ο Χριστός ελευθερώσει είναι ελεύθερος, αδερφοί. Πραγματικά ελεύθερος. Γιατί όταν πλησιάζεις τον Χριστό, επειδή είναι δάσκαλος, θα γνωρίσεις την αλήθεια και η αλήθεια θα σε ελευθερώσει. Θα γίνετε μαθητές μου, θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σε ελευθερώσει. Τι εστί αλήθεια, ρώτησε ο Πιλάτος, όταν ο Κύριος του είπε, ενώ δικαζόταν από αυτόν, ότι εγώ είμαι εκ της αληθείας. Και ο Πιλάτος κούνησε το κεφάλι και είπε, τι εστί αλήθεια, και έφυγε. Δεν κάθισε να το απαντήσει ο Χριστός ότι εγώ είμαι η αλήθεια. Ο λόγος μου είναι η αλήθεια. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι η αλήθεια και η δύναμη του Θεού που σώζει μόνο αυτούς που πιστεύουν σε αυτό. Η γυναίκα, η ταλαιπωρημένη, 12 χρόνια έφυγε χαρούμενη. Και σήμερα θέλει ο Θεός και θέλω και εγώ να ζητήσουμε από το Θεό να φύγουμε χαρούμενοι, αδερφοί. Χαρούμενοι να φύγουμε. Ελευθερωμένοι, Χριστέ μου. Και ενώ αυτή έφευγε χαρούμενη, έρχονται από του αρχισυναγόγου κάποιοι λέγοντες, μην ενοχλείς το διδάσκαλο, γιατί το κορίτσι σου πέθανε. Σκεφτείτε, απελπισία, πάει ελπίδα, πάει πίστης. Έχασα τόσο χρόνο, αν ερχότανε γρήγορα, καθυστερήσαμε με την γυναίκα την αιμορροούσα. Αν ερχότανε γρήγορα, θα θεροπευόταν το παιδί μου. Όμως, αδερφοί αγαπητοί, τα λόγια του Χριστού έχουν παντοτινή ελπίδα. Στρέφει όταν άκουσε τα λόγια της απιστίας, μάλλον άκουσε τα λόγια της πραγματικότητας που φέρνουν απιστία, γιατί η πραγματικότητα φέρνει απιστία στον άνθρωπο. Όταν βλέπεις το βουνό μπροστά σου, πώς θα το ξεπεράσεις? Στρέφεται σε αυτόν που τον εξεζήτησε με πίστη και του λέει, μη φοβάσαι, μόνο πίστευε. Μη φοβάσαι, μόνο πίστευε. Και από τους 12 μαθητές εκλέγει τους 3 αξιόπιστους μαθητές του.
τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, τον αδελφό του. Και ξεκινάει μαζί με τον πατέρα και τη μητέρα και φτάνουν στο σπίτι του αρχισυναγώγου, όπου εκεί έκλαιγαν θλιμμένοι, αλάλαζαν, και ο Κύριος τους λέει: μην κλαίτε, μην θορυβείτε, δεν απέθανε το κορίτσι, κοιμάται. Τώρα είναι το κρίσιμο σημείο της πίστης. Όσοι άκουσαν γέλαγαν. Χα, 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 χα. Με όλη την καρδιά τους γελάσανε. Μέσα στη θλίψη τους. Χα, 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 χα. Κοιμάται. Δεν βλέπεις εσύ ότι είναι πεθαμένη? Το πρόβλημα είναι, αδερφοί αγαπητοί, πώς βλέπει ο άνθρωπος. Με ποια μάτια βλέπει? Αν βλέπει με τα μάτια του κόσμου, θα γελάει στο λόγο του Θεού. Αν βλέπει με τα μάτια του Θεού, θα δοξάζει το Θεό, γιατί θα λέει λόγο και θα γίνεται. Δεν πιστεύουμε σε ένα Χριστούλη, σε μια εικονίτσα, σε ένα γαλματάκι. Πιστεύουμε στον Κύριο των δυνάμεων, τον Κύριο του ουρανού και της γης, αυτόν που είπε γεννηθεί το φως και γένετο σε μια στιγμή. Δεν μιλάμε για μια θρησκεία, για μια φιλοσοφία, για μια άποψη, για μια γνώμη, για ένα δόγμα. Μιλάμε για έναν Κύριο των Κυρίων και Βασιλέα των Βασιλέων. Ανεστημένο, ένδοξο, παντοδύναμο, ιστάμενο εκ δεξιών του Πατρός, που προσεύχεται για κάθε έναν από μας σήμερα, γνωρίζοντας τις λεπτομέρειες της ζωής μας που κανένας άλλος δεν τις ξέρει. Αλληλούια. Χα, 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 τι αστεία είναι αυτά, ακούς, κοιμάται. Και ο Κύριος του λέει: φύγετε έξω εσείς όλοι. Πω, 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 Θεός να μας φυλάει. Όλοι φύγετε έξω. Εσείς που γελάτε, φύγετε έξω. Μείνετε εσείς που πιστεύετε. Και πήρε τον πατέρα και τη μητέρα, μπήκαν μέσα, το κοριτσάκι νεκρό για τα μάτια των ανθρώπων, κοιμισμένο για τα μάτια του Χριστού. Δώσε μας όραση δική σου, Χριστέ μου, να βλέπουμε. Δώσε μας όραση. Και πιάνει το χέρι του παιδιού και λέγει προς αυτήν τόσο εύκολα: ταλιθά κούμι, το οποίο σημαίνει κοράσιον, εγώ συλλέγω, σηκώθητη. Και αμέσως το κοριτσάκι το πεθαμένο ξύπνησε, γιατί κοιμότανε πράγματι σύμφωνα με την όραση του Χριστού. Σηκώθηκε αμέσως, περπατούσε, γιατί ήταν 12 ετών μεγάλο, και εξεπλάγησαν έκπληξη μεγάλη όλοι άπιστοι και πιστέψανε. Αλληλούια. Γιατί λέει η Γραφή, αν δεν δείτε θαύματα δεν θέλετε πιστέψει. Το ότι είναι άπιστοι τώρα δεν σημαίνει ότι δεν θα πιστέψουν αύριο. Ο πιο άπιστος του Ευαγγελίου ήταν ο Παύλος, ο Σαούλ, διώκτης της Εκκλησίας. Άκουγε για χριστιανισμό, για χριστιανούς, για μαθητές του Χριστού και πάθαινε σοκ. Έλα όμως που ο Θεός διέκρινε ότι η καρδιά του ήταν αγαθή, ήταν ειλικρινής, ήταν χρήσιμος στο έργο του Θεού, και πάρα πολύ εύκολα ο Ιησούς Χριστός, ενώ πήγαινε να συλλάβει τους αιρετικούς, να τους βασανίσει, πάνω σε ένα άλογο μαζί με συνοδεία μεγάλη πηγαίνοντας στη Δαμασκό, ξαφνικά φως υπερβαίνουν τη λαμπρότητα του ηλίου, τον τύφλωσε και έπεσε κάτω. Παντοδύναμος διώκτης, αδύναμος τύφλος στα πόδια του Χριστού. Και ακούει τη φωνή του Κυρίου: Σαούλ, Σαούλ, γιατί με διώκεις? Και ο Παύλος είπε: ποιος είσαι εσύ αυτόν τον οποίον εγώ διώκω? Εγώ τους αιρετικούς διώκω? Όχι. Εγώ είμαι ο Ιησούς τον οποίον εσύ διώκεις. Εγώ είμαι ο ανεστημένος Ιησούς τον οποίον εσύ διώκεις. Αλλά μάθε ότι είναι σκληρό να κλωτσάς καρφιά. Και επειδή ήταν ειλικρινής ο Σαούλ, άφησε την απιστία του, άφησε τις απόψεις του, άφησε το θυμό του, γιατί έπνεε μένεα και φόνο εναντίον των μαθητών του Χριστού,
Και έτσι ταπεινωμένος είπε, Κύριε, τι θέλεις να κάνω? Και ο Ιησούς Χριστός τον οδήγησε σε ένα σπίτι 3 μέρες. Δεν έτρωγε και δεν έπινε. Αλλά ο Χριστός συνομιλούσε μαζί του. Θα έρθει τώρα ένας μαθητής Ανανίας. Θα προσευχηθεί επάνω σου. Θα ανοίξουν οι οφθαλμοί σου και θα πληστείς Πνεύματος Αγίου. Τι ωραία είναι να συνομιλείς με τον Χριστό. Ωραία δεν είναι, αδερφή? Ωραία είναι να μιλάς με τον Χριστό. Χριστέ μου, πολύ ωραία είναι, αξίζουνε μας. Αλλά είχε πάει και στον Ανανία. Και του λέει, Ανανία, ο Σαούλ, ο Παύλος έρχεται και στον δρόμο τον συνάντησα. Και τώρα είναι μέσα σε ένα σπίτι τυφλός και προσεύχεται σε μένα. Και ο Ανανίας του λέει, κάνεις λάθος, Κύριε. Αυτός είναι διώκτης και ήρθε εδώ για να μας ταλαιπωρήσει. Και του λέει, όχι, δεν είναι διώκτης, είναι σκεύος δικό μου, σκεύος εκλογής μου. Θα τον αποστείλω στα έθνη να κηρύξει το μήνυμα της αιώνιας ζωής. Γι' αυτό του είπα και σε περιμένει. Τι ωραία που τα κάνει ο Θεός. Πήγαινε τώρα εσύ, προσευχήσου επάνω του και όταν προσευχηθείς θα φύγει η τύφλωση, θα ανοίξουν οι οφθαλμοί του, θα πληστεί Πνεύματος Αγίου και από εκεί και πέρα φύγει. Άστον τότε, θα ήμουν αυτός μαζί μου και εγώ μαζί του. Αμήν, αδερφοί. Αυτός μαζί σου και εσύ μαζί του. Ξέρετε, ο χριστιανός είναι μόνος του. Μοναχικός είναι ο δρόμος του χριστιανού. Μόνος σου θα αναγεννηθείς, μόνος σου θα βαφτιστείς με Πνεύμα Άγιο, μόνος σου θα λάβεις μέρος στην Ανάσταση των νεκρών, μόνος σου θα σταθείς μπροστά στο βήμα του Χριστού, μόνος σου. Και αν βλέπεις δίπλα σου ανθρώπους, ο Θεός τους φέρνει για να τους υπηρετείς, για να τους ομολογείς, για να τους αποκαλύπτεις και να τους φανερώνεις ότι ο Ιησούς Χριστός ζει και βασιλεύει. Αμήν. Ο Ιάιρος πήρε το παιδί του θεραπευμένο και αναισθημένο. Οι άπιστοι πίστεψαν και ο Θεός δοξάστηκε. Και έτσι όπως τότε, πάντοτε, την τελευταία Αποστολική Εκκλησία, το ίδιο ένδοξα όπως την πρώτη εργάζεται και θα συνεχίζει να εργάζεται ο Θεός μέχρι να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλη την Οικουμένη, προς μαρτυρία αλλά και προς σωτηρία. Προς σωτηρία αλλά και προς μαρτυρία, για να είναι όλοι αναπολόγητοι εκείνη την ημέρα ότι εκηρύχθηκε σε αυτούς το Ευαγγέλιο, αλλά δεν το δέχτησαν διότι απίστων όντων ο Θεός του κόσμου του ετύφλωσε το νου. Και προς σωτηρία, γιατί απίστων όντων μετενόησαν και ο Χριστός άνοιξε σε αυτούς τη διάνοια να εννοήσουν τις γραφές και να απολαύσουν τη δόξα του. Αμήν.